Ενός λεπτού σιγή λοιπόν για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον Πανίκο τον Τσαελή, για μια τετραετία πρόεδρος στην Ομοσπονδία. Και ως αιδεμετήτης που είμαι, Αντώνη, είναι μεγάλη απώλεια. Ήταν ένας από τους θρύλους της Ενάδα Αγίου Δομετίου, ο κύριος Τσαλής. Είμαστε έτοιμοι για τον τζάμπολ. Ο Χαντ με τον Κρουμπάλη. Κανένας δεν βρίσκει την μπάλα. Τελικά ο Κρουμπάλη τη σπρώχνει στον Νίκο τον Σφυλιανού. Πρώτη επίδεση για την ομάδα του Κεραυνού. Όπως έκλεισε το πρώτο τελικό η ΑΕΚ με τον νικητήριο σιούτ, έτσι και τώρα ξεκινάει με καλάθι στο στρόβολο. Τόμας, υπάρχει φάουλ. Ένα από τα ερωτηματικά σήμερα και από αυτά που θα παρακολουθήσουμε έτσι στενά είναι τη μάχη του Κρουμπάλη με τους ψηλούς της ΑΕΚ όσον αφορά το πρωτάθλημα πάντα μαζί με τα play-off. Μέσα η δεύτερη. 1-2. Πρώτος πόντος για τον Κεραυνό στον τρίτο τελικό. Παναφορά από τον Νίκο τον Στυλιανού. Ο Μπέντσα σηκωθεί για 3 και θα εισοχίσει. 4-2. Η πάσα στον Χάντ, αυτός θα γυρίσει. Μανολόπουλος από τις 45 μοίρες για 3 έστωθος. Έξυπνα είδε το κενό στη weak side, το αμυντικό κενό, και το εκμεταλλεύτηκε πάλι η ΑΕΚ. Ο Μπράβο πάει μέχρι το καλάθι, μέσα. 10-14. Και ο Κρουμπάλη ήταν αυτός που δέχθηκε το καλάθι ουσιαστικά. Μπροστά του έγινε η φάση. Βλέπουμε ότι ο Κρουμπάλη ξεκίνησε λίγο πιο πίσω από ό,τι θα ήθελε ο ίδιος και ο Μιχάλης Κακιούδης. Τόμας για 3. Εστοχή. 13-14. 2-5 τρίποντο ο Κεραυνός. Κρουμπάλη που επαναφέρει στον Τόμας, αυτός στον Τίγκα. Για 3 ο Στυλιανού μέσα. Και ο Τόμας με τον Χάντροσα του. Ο Κρουμπάλη στη γωνία. Ωραία κίνηση, η ανάποδο λέει απ' είναι άστοχο όμως. Ο Μπράουν μάζει στο rebound. Σιζόπουλος θα δοκιμάσει και πάλι για 3. Αυτή τη φορά θα το βάλει. 23-20 μπροστά η ΑΕΚ. Κρατάει ο Μπέντς, ο Τίγκας του Ταριά 3 σε μακάριστος, μέσα κι αυτός. Πρώτο τρίποντο του Τίγκα που έχει και 3 ασίς, 5 πόντους. Μίσουλα σηκώνεται για 3 στον εμφυλιασμό. Έστοχος! 33-34. 35 όλα. 3 και 23 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπένσο σου για 2, έστοχο. 37-35. Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Και αντίστοιχα ποια θα είναι η επιλογή για άμυνα που βλέπουμε ζώνη από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Στυλιανού πέρασε στον Κρουμπάλη. Ο Κρουμπάλη κλείνεται. Τόμας, Τίγκας από τη γωνία για 3 μέσα. Μπάζερ μπίτερ τρίποντο από τον Φίλιππο τον Τίγκα που ισοφαρίζει. Τρομερή ψυχραιμία από τον Κρουμπάλη που κλείστηκε. Είδε ελεύθερο τον Τόμας. Επίσης ψυχραιμία από τον Τόμας που είδε ελεύθερο στη γωνία ξεχασμένο τον Τίγκα. Είναι αυτό που λέγεις πριν. Έγινε το φάουλ. Του βγήκε του Κεραυνού διότι εκεί που ήταν στο πλήν 1 τώρα βρέθηκε στο ισοπαλία στο ημίχρονο. Όπως και στην πρώτη περίοδο 20-20 τώρα 46-46. Ζήτησε ο διαιτητής από το φώτισή του γηπέδου να σκουπίσει αφού γίνει η επαναφορά για να μην καθυστερεί. Ένα στοιχείο που δεν το πολύ συνηθίζουμε εδώ στην Κύπρο, έτσι. Ναι. Περιμένουμε να σκουπίσει και να συνεχίσει το παιχνίδι. 48-50. Άρχισε να φορτώνεται η ψηλή της ΑΕΚ με φάουλ. Μπένς, το σκριν από τον Κρουμπάλη. Ο Μπένς κρατάει, ο Μπράουν έσπασε το σκριν. Τίγκας. Πάει προς τα μέσα, του φύγε η μπάλα, κατάφερε να δώσει στο Ζηλιανού που σούταρε για 3 και στόχισε απίθανη φάση. Τι έκανε εκεί ο Τίγκας, είναι απίστευτο το πώς κράτησε την μπάλα ζωντανή. Έβαλε το χέρι του Σιζόπουλος, αν και δεν είχε και ιδιαίτερο χώρο να κινηθεί εκεί ο Κρουμπάλη. Ο Μπέσης είναι παραφορά, ο Ζηλιανού για 3 μέσα. 59-58, Νίκο Ζηλιανού. 9 στις 17 τρίποντα. Κρατάει ο Τίγκας, δεν βρίσκει διάδρομο. Ο Μίσουλα θέλει να ξεμακαριστεί. Ένα step back σου τρίποδο μέσα από τον Μίσουλα. 68-62.
Τον παίρνει προς τα μέσα, θα βγάλει στον Παντελή. Παντελή βρίσκει τον διάδρομο, πάει στο lay-up αστοχή. Το ριμπάντο του Κρουμπάλη πετάει γρήγορα στον Μίσουλα. Στον ευθυδιασμό φτάνει μέχρι το lay-up και σκοράρει. Η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. 74-64. Αυτό τρέχα να προλάβουν οι παίκτες του Κεραμπού, ναι. Να γίνει τον προσπίσω και να αρθεί λίγο πιο... Ακριβώς. Και δεν το πρόλαβαν, έτσι επαναφορά από την baseline που είναι καλό για την ΑΕΚ. Για να δούμε. Παντελή στον Σιζόπουλο. Θα σουτάρει αμέσως για τρεις. Εύστοχος! Μεγάλο σουτ από τον Ανδρέα του Σιζόπουλο. Είναι πόση μεγάλη διαφορά που έκανε μια λεπτομέρεια. Η επαναφορά από την baseline έδωσε ελεύθερο σουτ με ένα screen στον Σιζόπουλο. Δεν κατάφερε να σκοράρει πριν να ανοίξει τη διαφορά. Δέχτηκε το καλάθι και η διαφορά είναι στους 4. Για τρεις ο Τόμας μέσα. Ξεσηκώνει στο πόδι το Κώστας ο Βαέλινας, 89-82. Τρέχει ο Παντελή, αλλά δεν τα όρια αφουσίρεψε πάρα πολύ. Για τρεις άστοχα. Στη Λιανού το rebound, επαναφέρει στον Κρουμπάλι, ο Χάιν προσπαθεί να κλέψει. Ο Μπέρνς τον Τόμας αματάει. Τέλος του αγώνα, 96-87. Ο Κεραυνός μένει ζωντανός. Μειώνει σε 2-1 την σειρά η ομάδα του Κεραυνού και πάμε σε τέταρτο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη στο Κίτιον, ώστε να δούμε αν ο Κεραυνός ισοφαρίσει εκεί ή αν θα έχουμε στέψει πρωταθλητή